Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Εκτός από τους άτλους, ο Ηρακλής πραγματοποίησε και άλλα μυθικά κατορθώματα. Πήρε μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία. Ο Ηρακλής ελευθέρωσε ακόμα και τον Προμηθέα, που τον είχε δέσει ο Δίας στον Κάφκασο για να τον τιμωρήσει επειδή είχε χαρίσει στους ανθρώπους το μυστικό της φωτιάς και σκότωσε τον Αετό που έτρωγε το σηκώτη του Τιτάνα. Ο Ηρακλής έφερε και την Άλκιστη από τον Άδη, αφού πάλεψε με τον Χάο και την ελευθέρωσε. Η Άλκιστης ήταν γυναίκα του βασιλιά των Φερών Αδμήτου, η οποία για να σώσει τον άντρα της δέχτηκε να πεθάνει αντί για αυτόν. Ο Ηρακλής έτυχε να περνά εκείνες τις μέρες από τις Φερές και πέρασε να επισκεφτεί τον φίλο του τον βασιλιά. Μαθαίνοντας τη μεγάλη συμφορά που είχε βρει το παλάτι, έτρεξε και προλαβαίνοντας τον Χάρο, πάλεψε μαζί του και έφερε στη ζωή ξανά την όμορφη Άλκιστη. Το τελευταίο κατόρθωμα του Ηρακλή ήταν ο φόνος του κενταύρου Νέσου, ο οποίος προσπάθησε να κλέψει τη γυναίκα του ήρωα, την όμορφη Διάνυρα. Τη στιγμή που ο Νέσος πέθαινε από τα δηλητηριασμένα βέλη του Ηρακλή, εκμυστηρεύτηκε στη Διάνυρα ότι ο σύζυγός της δεν την αγαπούσε πια και ότι για να ξανακερδίσει την αγάπη του Ηρακλή έπρεπε να του δώσει να φορέσει έναν χιτώνα, αφού τον βουτήξει πρώτα μέσα στο αίμα του νεκρού κενταύρου. Η Διάνυρα, η οποία δεν ήξερε ότι το αίμα του Νέσου ήταν δηλητηριασμένο από τα βέλη, έδωσε τον χιτώνα στον ήρωα. Η πόνη του Ηρακλή ήταν τόσο φρικτή ώστε τρελάθηκε. Μάζεψε ξύλα και παρακαλούσε κάποιον να τον κάψει. Ο Φιλοκτήτης τότε τον λυπήθηκε και άναψε τη φωτιά πάνω στην κορυφή του βουνού Ήτη. Ο Ηρακλής κάηκε ζωντανός. Ακόμη και σήμερα η υψηλότερη κορυφή αυτού του βουνού ονομάζεται Πυρά. Μετά το τέλος του ο Ηρακλής αποθεώθηκε. Έγινε δηλαδή θεός της δύναμης και της Ρώμης και αρχηγός των ηρώων. Ο Δίας τον πήρε στον Όλυμπο και τον πάντρεψε με τη θεά της Νιώτης, την Ύβη. Η Ήρα τον έκανε παιδί της. Τον Ηρακλή οι αρχαίοι Έλληνες τον παρίσταναν συνήθως ντυμένο με τη Λεοντή, να κρατά ένα ρόπαλο στο χέρι με παράστημα γίγαντα και σώμα δυνατό, νεανικό και εύρωστο. Ο έκτος άθλος του Ηρακλή. Οι στυμφαλίδες όρνηθες. Η επόμενη αποστολή του Ηρακλή ήταν να εξοντώσει τις στυμφαλίδες όρνηθες. Αυτές ήταν κάτι τεράστια αρπακτικά και αιμοβόρα πουλιά με φτερά από σίδερο που τα πετούσαν σαν βέλη για να χτυπήσουν τον εχθρό τους. Είχαν καταφύγει στο πικρό δάσος της Στυμφαλίας λίμνης αφού τις είχαν κυνηγήσει λύκοι από μια χαράδρα στην Αρκαδία. Είχαν καταφέρει να πολλαπλασιαστούν με τρομερή ταχύτητα, ενώ η διατροφή τους δεν περιέλαμβανε μόνο φρούτα, σοδιές και κοπάδια, αλλά και ανθρώπινο κρέας. Ωστόσο, το δύσκολο για τον Ηρακλή δεν ήταν η εξόντωσή τους, αλλά πώς θα τις ανάγκαζε να βγουν από την πυκνή βλάστηση του δάσους, ώστε να τις βλέπει. Η λύση στο πρόβλημά του ήταν φεόσταλτη. Η θεά Αθηνά του έδωσε χάλκινα κρόταλα που τα είχε φτιάξει ο ύφεστος. Ο Ηρακλής άρχισε να τα κροταλίζει και ο θόρυβος που έκαναν ήταν τόσο μεγάλος που τα πουλιά κατατρώμαξαν και πέταξαν έξω από το δάσος. Τότε ο Ηρακλής κατόρθωσε να σκοτώσει πολλά από αυτά με τα βέλη του. Όσες από τις στυμφαλίδες όρνηθες κατάφεραν να σωθούν, βρήκαν καταφύγιο σε ένα νησί στον Εύξηνο Πόντο. Ο έβδομος άθλος του Ηρακλή. Ο Ταύρος της Κρήτης. Ο Ευριστέας, αφού είδε πως ο Ηρακλής πέτυχε σε όλες τις μέχρι τότε αποστολές, τον κάλεσε για να του αναθέσει την επόμενη δοκιμασία που θα αποτελούσε έναν επιπλέον άθλο του ήρωα. Ηρακλή, θέλω να πας στην Κρήτη και να μου φέρεις τον Ταύρο. Βέβαια, επειδή ο βασιλιάς ήθελε να κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή του Ηρακλή, του είπε: «Δεν θέλω να τον σκοτώσεις, αλλά να μου τον φέρεις εδώ ζωντανό». Ποιο ήταν όμως αυτό το ζώο που φημιζόταν για την ομορφιά του? Ήταν ο Τάρνος που είχε στείλει ο Ποσειδώνας μέσα από τη θάλασσα στο βασιλιά της Κρήτης Μίνωα για να τον θυσιάσει. Ο βασιλιάς όμως, όταν τον αντίκρισε, θαμπόθηκε από την ομορφιά του και θυσίασε στη θέση του έναν άλλο. Ο Ποσειδώνας θύμωσε τόσο πολύ που τρέλανε τον Τάβρο, ο οποίος στη συνέχεια προξενούσε τεράστιες καταστροφές στο νησί. Ο Ηρακλής, υπακούοντας την εντολή του Ευρισθέα, πήγε στην Κρήτη, παρουσιάστηκε στο Μίνωα και του είπε: «Βασιλιά μου, ζητώ την άδεια σου να συλλάβω τον Ταύρο και να τον πάω στις Μικίνες». Τότε ο Μίνωας του απάντησε: «Αν καταφέρεις να τον δαμάσεις, είναι δικό σου». Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο Ηρακλής κατόρθωσε να τον πιάσει με δίχτυ. Έπειτα τον έριξε στους ώμους του, γύρισε στην Πελοπόννησο και τον παρέδωσε στον Ευρισθέα. Εκείνος τότε τον άφησε ελεύθερο. Λέγεται ότι αργότερα τον σκότωσε ο Θησέας. Ο 8ος άθλος του Ηρακλή. Τα άλογα του Διομήδη. Αφού ο Ηρακλής ολοκλήρωσε όλους τους προηγούμενους άθλους, ο Ευρισθέας τον διέταξε να του φέρει τα άλογα του Διομήδη. Ο Διομήδης ήταν γιος του Άρη και βασιλιάς ενός λαού άγριου στη Θράκη. Τα άλογα του ήταν ανθρωποφάγα και τόσο άγρια που τα είχε συνεχώς αλυσοδεμένα. Όποιος είχε την ατυχία να αναβαγίσει στην παραλία αυτού του βασιλείου ή σήκωνε κεφάλι στο βασιλιά, γινόταν τροφή των αλόγων. Η αποστολή του Ηρακλή ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη, γι' αυτό και δεν πήγε μόνος του σε αυτό το μακρινό ταξίδι. Πήρε μαζί και φίλους του για να τον βοηθήσουν. Μόλις έφτασαν, νίκησαν τους φρουρούς που προστάτευαν τα άλογα και τα αιχμαλώτισαν. Ο Άβθυρος, ένας από τους συντρόφους του Ηρακλή, έμεινε πίσω να τα φυλάει, όσο ο Ηρακλής και οι υπόλοιποι πήγαν να αντιμετωπίσουν το στρατό του Διομήδη, που στο μεταξύ είχε μάθει τι είχε συμβεί. Ο Ηρακλής κατάφερε τελικά να νικήσει το στρατό με ένα τέχνασμα. Άνοιξε χαντάκι από τη θάλασσα προς τη στεριά για να μπει νερό και έτσι οι στρατιώτες το έβαλαν στα πόδια για να μην πνιγούν. Στη συνέχεια έπιασε το Διομήδη και τον έδωσε στα άλογα που τον καταβρόχθησαν. Δυστυχώς όμως, μέχρι να επιστρέψει, τα αιμοβόρα άλογα είχαν φάει και το φίλο του τον Άβδυρο. Ο Ευρισθέας, όταν ο Ηρακλής του παρέδωσε τα άλογα, τα ελευθέρωσε. Αυτά έφτασαν μέχρι τον Όλυμπο, όπου έγιναν με τη σειρά τους τροφή για τα άγρια θηρία. Ο 9ος άθλος του Ηρακλή. Η ζώνη της Ιππολίτης. Πριν δούμε πόσο ο Ηρακλής πραγματοποίησε αυτό τον άθλο, ας πούμε δύο λόγια για την Ιππολίτη και την περίφημη ζώνη της. Αυτή λοιπόν ήταν η βασίλισσα των Αμαζόνων, που ήταν γυναίκες με εξαιρετικές πολεμικές ικανότητες. Η χώρα τους βρισκόταν κάπου στο βορρά, στις όχθες του Εύξηνου Πόντου. Τη ζώνη που φορούσε η βασίλισσά τους της την είχε χαρίσει ο Θεός Άρης, ο πατέρας της, και συμβόλιζε την εξουσία της. Όμως τη λυμπίστηκε η κόρη του Ευρισθέα, η Αδμήτη. Έτσι ο βασιλιάς κάλεσε για άλλη μια φορά τον Ηρακλή και του είπε: «Σε διατάζω να πας στη χώρα των Αμαζόνων και να μου φέρεις τη ζώνη της βασίλισσας Ιππολίτης για να τη χαρίσω στην κόρη μου». Τι να κάνει και ο Ηρακλής? Πήρε μερικούς συντρόφους μαζί του, μπήκε σε ένα καράβι και έπειτα από αρκετές περιπέτειες και μάχες που έδωσε, έφτασε στο λιμάνι Θεμίσκυρα, στη χώρα των Αμαζόνων, και παρουσιάστηκε στην Ιππολίτη. βασίλισσά μου. Ο βασιλιάς των Μικηνών ζητά να του πάω τη ζώνη σου. Λέγεται ότι η πολίτη στην αρχή συμφώνησε να του τη δώσει, αλλά η Ήρα, μεταμορφωμένη σε αμαζόνα, έβαλε λόγια στις υπόλοιπες και κήρυξαν πόλεμο εναντίον του. Ο Ηρακλής, πιστεύοντας ότι η βασίλισσα είχε αθετήσει το λόγο της, τη σκότωσε και έτσι πήρε τη ζώνη. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, απλώς την εχμαλώτησε και αυτή αντάλλαξε τη ζώνη με την ελευθερία της. Όπως και να έγινε, ο ήρωάς μας είχε κάνει άλλον ένα σπουδαίο άθλο. Ο 11ος άθλος του Ηρακλή. Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Ανάμεσα στους άθλους του Ηρακλή είναι και η επικίνδυνη αποστολή να φέρει στον Ευρισθέα τα χρυσά μήλα από τον κήπο των Εσπερίδων. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η γη τα είχε προσφέρει ως γαμήλιο δώρο στην Ήρα όταν παντρεύτηκε το Δία. Εκείνη, θαμπομένη από την ομορφιά τους, τα φύτεψε στον κήπο των θεών, στο όρος του Άτλαντα. Επειδή όμως οι κόρες του τα έκλεβαν, έβαλε να τα φυλάνε ένας αθάνατος δράκος με 100 κεφάλια και 3 νύμφες της εσπέρας, δηλαδή του απογεύματος, οι λεγόμενες εσπερίδες. Στο ταξίδι του ο Ηρακλής πέρασε πολλές περιπέτειες. Μια από αυτές ήταν στο όρος Κάφκασος, όπου ήταν δεμένος ο γίγαντας Προμηθέας. Ένας αετός του έτρωγε το σηκώτη, το οποίο όμως συνεχώς ξαναδημιουργούνταν. Βλέπετε, τον είχε τιμωρήσει ο Δίας γιατί είχε δώσει τη φωτιά στους ανθρώπους. Ο Ηρακλής σκότωσε τον αετό και ελευθέρωσε το γίγαντα. Η πιο γνωστή εκδοχή του μύθου μας λέει ότι ο Προμηθέας, για να τον ευχαριστήσει, του αποκάλυψε ότι μόνο ο αδελφός του, ο Άτλαντας, μπορούσε να μπει στον κήπο και να πάρει τα μήλα. Όταν λοιπόν βρήκε τον Άτλαντα, του είπε: «Θα μπει στον κήπο να μου φέρεις 3 χρυσά μήλα που με διέταξε ο Ευρισθέας να του πάω?» «Ευχαρίστως, αλλά θα πρέπει να σηκώσεις τον ουρανό στους ώμους σου όση ώρα θα λείπω». Οι εσπερίδες κοίμησαν το δράκοντα με ένα μαγικό υγρό και ο Άτλαντας κατάφερε να πάρει τα μήλα. Όταν όμως επέστρεψε, είπε στον Ηρακλή: «Θα τα πάω εγώ στον Ευρισθέα και εσύ θα σηκώνεις από εδώ και πέρα στους ώμους σου τον ουρανό». Ο ήρωας μας βέβαια, χρησιμοποιώντας άλλη μια φορά το μυαλό του, απάντησε: «Δεν έχω αντίρρηση. Όμως σε παρακαλώ να κρατήσεις το φορτίο μου για λίγο μέχρι να βάλω ένα μαξιλάρι στους ώμους μου». Έτσι, με αυτή την πονηριά ξεγέλασε τον Άτλαντα και απελευθερώθηκε. Όταν πήγε τα μήλα στον Ευρισθέα, εκείνος του τα χάρισε. Τότε ο ήρωάς μας τα πρόσφερε στη θεά Αθηνά. Εκείνη όμως τα επέστρεψε στον κήπο των Εσπερίδων, γιατί σύμφωνα με τον νόμο των θεών απαγορευόταν να βρίσκονται έξω από εκεί. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.